Το τελεσίγραφο του ρωσικού στρατού στον Ουκρανικό για παράδοση της Μαριούπολης και αποχώρηση χωρίς όπλα από το Αζοφστάλ εκπνέει. Και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν δείγματα υποχώρησης των Ουκρανικών δυνάμεων. Ходе освобождения Мариуполя сдались уже 1464 украинских военнослужащих. Количество сдающихся ежедневно увеличивается, в том числе избежавших с территории Азовстали. По их свидетельствам, общая численность укрывшихся на Азовстали украинских военнослужащих, нацистов и иностранных наемников не превышает 2500 человек. Η κυβέρνηση του Κιέβου κάνει λόγο για επιχείρηση εξόντωσης των κατοίκων της Μαριούπολης, αλλά δεν διαψεύδει τον ρωσικό ισχυρισμό για εκαθάριση του συνόλου της αστικής ζώνης από τις ουκρανικές δυνάμεις. Η ситуация в Мариуполе залишається максимально жорсткою, просто нелюдською, такою її зробила Російська Федерація. Свідомо зробила і свідомо продовжує знищувати наші міста. Свідомо намагається знищити всіх. Το ντορέτσι там є в Μαριούπολη. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι η έναρξη της παράδοσης θα υποδεικνύεται με ύψος κόκκινης σημαίας από τη ρωσική πλευρά και λευκής από την ουκρανική, σε όλη την περίμετρο του Αζοφστάλ. На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Проводив штурмові дії в районі морського порту. На тимчасово зайнятих окупантами територіях продовжується мародерство та насильницькі дії з боку російських військовослужбовців стосовно цивільного населення. Την ίδια ώρα δημοσίευμα των Times θέλει Βρετανούς εν ενεργεία στρατιώτες να βρίσκονται στην Ουκρανία ως εκπαιδευτές των στρατιωτικών δυνάμεων της χώρας. Γεγονός που εγείρει ερωτήματα για ενδεχόμενη εμπλοκή του ΝΑΤΟ στον πόλεμο. Παράλληλα, ο ρωσικός στρατός ανακοινώνει τη σύλληψη Βρετανού μισθοφόρου στη Μαριούπολη και την ανάκρισή του. I was fighting in Mariupol for 5-6 weeks and now I'm in Donetsk. Ο Βολοδίμιρ Ζελένσκι καλεί τη Δύση να προετοιμαστεί για ενδεχόμενη χρήση πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία για συλλογή ειδικών φαρμάκων για τη ραδιενέργεια και για την κατασκευή καταφυγίων. Світу не треба. Світу треба готуватись до цього. Готуватись по-різному, не тільки антидоти, тощо там, да, бомбосховище, але з ними треба говорити, підписувати бумагу, затиснути їх економіку так, щоб у них не було навіть думки про це. Και όλα αυτά την ώρα που ο αρχηγός του πολεμικού ναυτικού της Ρωσίας συναντά ναύτες του βυθισμένου καταδρομικού Μοσκβά, όπως μεταδίδει η ρωσική τηλεόραση, όσο το Κρεμλίνο τηρεί σιγή ηχθείως για ενδεχόμενες απώλειες μεταξύ των 510 μελών του πληρώματος.